Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Βασιλιάδης και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Με την ελληνική αντιπροσωπεία στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο συναντήθηκε η καγκελάρης της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, συνοδευόμενη από την Υφυπουργό και τεταλμένο στην Ελληνογερμανική Συνέλευση Hans Joachim Fuchtel στα χθεσινά επίσημα εγκαίνια της έκθεσης. Η Γερμανίδα καγκελάριος συνομίλησε με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζι Κώστα, ο οποίος της παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την κεντρική Μακεδονία έναν ελκυστικό τουριστικό αλλά και επενδυτικό προορισμό. Εξομαλύνεται σταδιακά από σήμερα η κατάσταση στο Παπαγεωργίου, όπου δεκάδες ασθενείς ταλαιπωρούνται από χθες εξαιτίας της επίσχυσης εργασίας των εργαζομένων, οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί ο μισθός Φεβρουαρίου στους εργαζομένους, καθώς εγκρίθηκε η επιχορήγηση ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για το Παπαγεωργίου από το Υπουργείο Υγείας. Διάλογο πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης ανοίγει από τη Θεσσαλονίκη στις 22 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, έτος κατά το οποίο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να συμμετάσχουν στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και για τις προσδοκίες τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη και των ευρωεκλογών το Μάιο του 2014. 24 ώρα μετά την άσκηση νέας συμπληρωματικής κακουργηματικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σε βάρος του Παναγιώτη Ψωμιάδη και του αδερφού του Διονύση για την υπόθεση με τα 45άρια, έρχεται η αντίδραση του τέος Περιφερειάρχη. «Δεν θα γίνει η ηφηγένεια κανενός», δηλώνει σε ανακοίνωσή του Παναγιώτης Ψωμιάδης, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια που στόχο έχουν να πλήξουν τον ίδιο μετά την απόφασή του να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα μέχρι το Πάσχα, την πατρίδα. Ίστατη έκκληση προς τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μην ακροτηριαστεί το ΑΤΕΙΘ, απίθυνη διοίκηση του Ιδρύματος, ζητώντας να μην επιτρέψουν συναισθανόμενοι την ευθύνη τους απέναντι στις μελλοντικές γενιές σε ένα άξιο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεχίσει απρόσκοπτα την πετυχημένη ακαδημαϊκή του πορεία προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας. Στο μεταξύ, το ΑΤΕΙ παραμένει κλειστό από τις αρχές Φλεβάρι, καθώς η διοίκηση έχει πάρει απόφαση για αναστολή λειτουργίας επαόριστον, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο σχέδιο Αθηνά. Οι νέες προτάσεις βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με όλα τα κριτήρια που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας, όπως τονίζει η διοίκηση του Ιδρύματος. Την παρέτηση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λικουρέτζου και όλης της ηγεσίας του Υπουργείου ζήτησε ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Τσάμης. Μετά την παρέτηση του πρώην Προέδρου Θανάση Ξαδάκτυλου, η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου και ο νέος γαλάζιος πρόεδρος ήταν σαφής. Για να λυθούν τα προβλήματα, χρειάζεται ριζική αλλαγή πολιτικής και αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Αυτά που γίνονται στον χώρο της υγείας δεν συνιστούν συγκροτημένη πολιτική. Είναι σπασμωδικές ενέργειες, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, ενώ ουδέποτε συζητήθηκαν με τους αρμόδιους φορείς της υγείας. Με μια αισιόδοξη ταινία, γεμάτη ρυθμό, θα ανοίξει η αυλαία του 15ου Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Θεσσαλονίκης «Εικόνες του 21ου αιώνα» την Παρασκευή 15 Μαρτίου. Πρόκειται για το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Πρώτη θέση» της Μπες Κάργμαν, το οποίο μας ξεναγεί στον εντυπωσιακό κόσμο του επαγγελματικού μπαλέτου, όπου πίσω από τη θεματική όψη κρύβεται ο σκληρός αγώνας για την τελειότητα. Για αύριο 5η 7 Μαρτίου, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 10 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσουν τα 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με ασθενή βροχόπτωση και το θερμόμετρο να φτάνει τους 8 βαθμούς Κελσίου, με διατήρηση των ανέμων από βορειοανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!